Κύριε Γαπάκη. Θα έλεγα ότι είναι καλή. Mm-hmm. Ελεγχόμενη δεν μπορούμε να το πούμε με δεδομένες τις καιρικές συνθήκες και τους ανέμους που φυσούν, τους δυνατούς ανέμους που φυσούν ανά τη χώρα. Κατά συνέπεια είναι μια δύσκολη μέρα και οι άνθρωποι μας είναι όλοι έξω στα δάση και βέβαια και στα μέτωπα των πυρκαγιών και καταβάλλοντας μεγάλες προσπάθειες προκειμένου να τις ιεροποιήσουν και να τις θέσουν υπό πλήρη έλεγχο. Μάλιστα, πείτε μας λίγο ποιες περιοχές της χώρας είναι σήμερα σε συναγερμό. Βλέπω εδώ στο χάρτη της πολιτικής προστασίας ότι είναι αρκετές περιοχές σε πορτοκαλί συναγερμό σε εισαγωγικά, σε ετοιμότητα δηλαδή τέτοιου τύπου. Σε όλη την Ελλάδα είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα. Mm-hmm. Υπάρχουν περιοχές που έχουν μεγαλύτερο δίκτυο, πιο υψηλό δίκτυο επικοινωνίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι και οι άλλες περιοχές. Δεν υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης μιας πυρκαγιάς και απότομης επέκτασης. Κύριε Καπάκη, να πω μόνο ότι με πράσινο χρώμα είναι οι κατηγορίες κινδύνου, με πράσινο χρώμα είναι η χαλαρή κατηγορία, δηλαδή δεν υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Δεν υπάρχει πουθενά πράσινο χρώμα στην Ελλάδα σήμερα, έτσι. Όχι ακριβώς, δεν έχουμε, γιατί λάβετε υπόψη ότι ερχόμαστε από μια μετάβαση από ένα πολύ μεγάλο θερμό κύμα, το οποίο ουσιαστικά με τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες και την πολύ χαμηλή σχετική εργασία, όλη τη λευκή καύσιμη ύλη την έχει κάνει περισσότερο έφλεκτη και κατά την έπεια έχουμε γενικότερα ένα πιο πυρηγενές περιβάλλον. Μάλιστα. Που ευνοεί την εξέλιξη των πυρκαγιών.